Το πετρέλαιο θέρμανσης επανειλημμένως έχω δηλώσει ότι αποτελεί μια απολύτως λάθος πολιτική το να αυξηθούν οι φόροι οι οποίοι οδήγησαν στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής μας να χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματα. Αυτό σημαίνει η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Τα ελλείμματα τα δημιούργησαν αυτοί που έκλεψαν και καλούμαστε εμείς να τα καλύψουμε. Είναι άδικο και είναι λάθος. Δεν συμφωνώ, είμαι αντίθετος και θα κάνω ό,τι μπορώ εναντίον αυτής της πολιτικής. Τώρα για τη διαθεσιμότητα. Για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων. Και πάλι, μία λάθος πολιτική επί πολλά χρόνια οδήγησε σε προσλήψεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι αυτοί έκαναν οικογένειες, ανέλαβαν υποχρεώσεις. Αυτοί που τους προσέλαβαν, η ηγετική τάξη της Ελλάδος, η πολιτική τάξη της Ελλάδος, τους διώχνει. Λάθος, διότι καταστρέφονται οικογένειες. Μπορούν να βρεθούν τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Για να βρεθούν τα χρήματα τα οποία απαιτούνται και να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της η Ελλάδα, πρέπει να κινητοποιηθεί, να τεθεί σε κίνηση η παραγωγική μηχανή της Ελλάδος.